Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Γεμετσεζίδου, καλημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλά? Καλή χρονιά να σας ευχηθούμε αρχικά. Καλή χρονιά επίσης. Αλλά όχι με τέτοια φαινόμενα. Ναι, κοιτάξτε, χθες το βράδυ λοιπόν στις 23:43 είχαμε ένα σεισμικό γεγονός μεγέθους 5,4. Ήταν πολύ κοντά στην πόλη της Φλόρινας. Ήταν στη δυτική έξοδο της Φλόρινας. Και ήταν επιφανειακός ο σεισμός, οπότε έγινε ιδιαίτερα αισθητός. Ακολούθησαν κάποιοι μετασεισμοί. Μέχρι τώρα έχουμε καταγράψει γύρω στους 12 μετασεισμούς με μέγεθος μεγαλύτερο από 3. Και μάλιστα οπότε κάποιος πρέπει να έγινε και λίγο πριν τις κάπου στις 8.30, αν δεν κάνω λάθος, ένας τελευταίος. Ναι, ο τελευταίος, ένα 3,5. Στις 8.30 ώρα, το 28, ναι. Έχετε δίκιο. Θεωρείται μέχρι στιγμής εξελίσσεται φυσιολογικά η σεισμική δραστηριότητα. Δεν είναι αρκετή όμως αυτή η μετασεισμή, κύριε Γεμετσετσίδου? Δηλαδή πραγματικά είναι πάρα πολύ, έτσι δεν είναι? Ή αυτό είναι το συνηθισμένο? Δεν είναι πολύ. Νομίζω ότι όχι. Νομίζω έχουμε μια ομαλή εξέλιξη. Είχαμε και ένα μεγάλο μετασεισμό εχθές του 4,2. Μια τάξη μεγέθους μικρότερο δηλαδή από τον κύριο σεισμό. Θα περιμένουμε και τις επόμενες 24 ώρες να δούμε πώς εξελίσσεται, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται να εξελίσσεται ομαλά η δραστηριότητα. Η περιοχή δεν φαίνεται να έχει δώσει κάποιο μεγαλύτερο σεισμό στο παρελθόν. Έχουμε μια καταγραφή μόνο το 1709 με ένα μέγεθος 6, 20 χιλιόμετρα νότια της Φλόρινας. Πότε ήταν αυτό, είπατε? Το 1709. Το 1709. Ένας ιστορικός. Ναι, ένας ιστορικός σεισμός. Άρα και λοιπόν μετά έχουμε τρεις σεισμούς που είναι του ίδιου μεγέθους, του μεγέθους δηλαδή 5,4 το 1920, το 58 και το 94, στα 20 με 30 χιλιόμετρα βόρεια της Φλόρινας, στην περιοχή δηλαδή, αλλά δεν φαίνεται η περιοχή να δίνει κάτι μεγαλύτερο. Τώρα περιμένουμε, είναι φυσικό φαινόμενο, καταλαβαίνετε. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξή του κι εμείς. Και εμείς, κύριε Γεμετσεζίδου, δεν είμαστε πάρα πολύ συνηθισμένοι. Τους σεισμούς που θα θυμόμαστε στη ζωή μας μέχρι τώρα είναι της Κοζάνης Γρεβενών και της Φλόρινας ο χθεσινός. Ναι, αυτό δηλαδή κατά τα άλλα δεν είμαστε δεν κάτι μεγάλο, το ιδιαίτερο. Ναι. Ναι, το γνωρίζω. Και γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι εδώ είμαστε πάρα πολύ κοντά κι εμείς με τη Φλόρινα. Έγινε πάρα πολύ αισθητός. Είναι πολύ κοντά και πόλη της Φλόρινας στο επίκεντρο, γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητός και το καταλαβαίνω ότι τρομάξατε. Δεν μπορώ να σας πω, δεν φαίνεται να είναι ανησυχητικός αυτός ο σεισμός. Εδώ μας λένε ότι έγινε αισθητός μέχρι και τη Λάρισα. Πραγματικά μπορείτε εσείς να το δείτε? Ναι, εμένα πήραν τηλέφωνο από η Μαθία, από το Λεμαίδα. Μου είπαν ακόμα ότι και στη Θεσσαλονίκη το αισθάνθηκαν. Εγώ δεν το αισθάνθηκα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Έγινε αισθητός, ήταν επιφανειακός και είναι σχετικά μεγάλο το μέγεθος. Δεν είναι 6, είναι 5,4. Μας λένε ότι έγινε αισθητός. Κάποιοι προτίμησαν χθες να περάσουν και στο αυτοκίνητο, όχι πολύ, αλλά να περάσουν στο αυτοκίνητο τη νύχτα. Ήταν, πιστεύετε, δικαιολογημένο, όσοι τρόμαξαν πάρα πολύ? Συμβαίνει Κοιτάξτε, αυτό? Δεν είμαι μηχανικός, αλλά από τη στιγμή που η κατασκευή, όπου οι κατασκευές είναι σε καλή κατάσταση, δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιος λόγος ανησυχίας. Γιατί και στην Κοζάνη, θυμάστε το 1995 που έγινε ο σεισμός, οι κατασκευές ουσιαστικά που πλήγηκαν ήταν παλιά κτίσματα που δεν είχαν χτιστεί με τον αντισυσμικό κανονισμό. Και στα Γρεβένα, ναι. Και εδώ κάποια κτίσματα παλιά στην Καστοριά. Ναι, με τον νέο αντισυσμικό κανονισμό δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν βλέπετε ρογμές στο σπίτι σας, που δεν είχατε κάποιες καταστροφές, φυσικά θα πρέπει να προσέχετε να μην έχετε ράφια πάνω από το κεφάλι σας, στην κρεβατοκάμερα, όλα αυτά, καταλαβαίνετε. Μην πάτε κάποια ζημιά, όχι από το ζημιό, από τα αντικείμενα που θα πέσουν. Από τα αντικείμενα που θα πέσουν. Και παρατηρήσαμε χθες ότι θα προσέχετε. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να κοιμηθείτε στο αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος λοιπόν, και μάλιστα αν δούμε την εξέλιξη των μετασεισμών, είναι σεισμοί πολύ μικρότεροι του αρχικού μεγέθους του 5,3. Βέβαια είδαμε, και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση γι' αυτό, είδαμε και κάποιες αναφορές για 5,8, μετράν και ξένα Ινστιτούτα, δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Όχι, κοιτάξτε, εμείς και το αστεροσκοπείο, το ανακοινοθέν που δώσαμε ήταν 5,4. Εγώ έκανα την ανάλυση χτες το βράδυ. Εσείς κάνατε την ανάλυση και γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Εσείς δώσατε το μέγεθος. Και μίλησα και με το αστεροσκοπείο και αυτοί είχαν βγάλει το ίδιο μέγεθος. Δεν έχω δει ακόμα τι έχουν κάνει άλλοι συνάδελφοι, αλλά πιθανόν να δόθηκαν κάποια αυτόματα με μεγαλύτερο μέγεθος. Μάλιστα. Γιατί στην αρχή, ξέρετε, παίρνουμε αυτόματες λύσεις.
Οπότε μετά γίνεται επεξεργασία των στοιχείων και δώσατε το... Κάνουμε, την κάνουμε εμείς πλέον, που είμαστε αρκετά έμπειροι σεισμολόγοι, οπότε δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλά ήταν πολύ κοντινό σας, γι' αυτό τον αισθανθήκατε ιδιαίτερα έντονα. Ήταν στην πόλη σας. Ήταν ουσιαστικά πάρα πάρα πολύ κοντά σε απόσταση αναπνοής. Ναι, και κάτω από τα πόδια σας, ήταν πολύ επιφανειακό. Και κάτω από τα πόδια. Το γεγονός ότι ήταν και 10 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος, και αυτό φαντάζομαι παίζει τον δικό του ρόλο, έτσι. Φυσικά, ναι. Ήταν σχεδόν επιφανειακό. Είναι πιο αισθητά τα σεισμικά κύματα, ναι. Ναι, ναι. Σχεδόν επιφανειακό. Και δεν ήταν 10 το εστιακό, αυτό που βρήκαμε ήταν 5 χιλιόμετρα. Α, τελικά ήταν 5 χιλιόμετρα, γιατί αρχικά είδα το 10, δεν ξέρω αν. Όχι, όχι, ήταν επιφανειακό. Α, ήταν 5 χιλιόμετρα. Πολύ επιφανειακό. Όπου ακόμα δηλαδή πιο δύσκολα. Ακόμα πιο δύσκολο. Ναι, ναι, ναι. Μα το θέμα είναι ότι έχουμε ζήσει κάποιους σεισμούς μικρότερης έντασης, αλλά για πρώτη φορά ακούσαμε τα ποτήρια να τρίζουν, να αρχίζει να γίνονται και άλλα πράγματα μέσα στο σπίτι, και εκεί είναι ίσως το θέμα που δημιουργήθηκε έτσι περισσότερο ανησυχία από τον κόσμο. Ναι, ναι, είναι φυσιολογικό, σας λέω, γιατί το βλέπω τώρα και στο χάρτη, στο Google Earth, και είναι μέσα στην πόλη, στη δυτική έξοδο δηλαδή. Ακριβώς. Κοντά, τι να σας πω. Πάντως όλοι θα κοιτάνε σήμερα και πρέπει να κοιτάξουν τα σπίτια τους, τυχόν ρογμές, πρέπει να το δουν, να το ελέγξουν το σπίτι σήμερα. Από ναι, γωνιά γενικά, σε γωνιά, βέβαια, έτσι. Καλό είναι κάποιος να κοιτάει το σπίτι περιοδικά, δηλαδή να το ελέγχει. Αν είναι παλιό το σπίτι, ούτως ή άλλως, καλό είναι να γίνεται ένας έλεγχος. Περιοδικά, όχι συνέχεια, μην θα τρελαθείτε. Όχι κάθε μέρα, εντάξει, εντάξει. Αλλά πρέπει κάποιος να είναι σίγουρος για την κατασκευή μέσα στην οποία κατοικεί. Σωστά. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Άρα να πούμε το εξής, ότι από εδώ και πέρα νομίζω ότι πέρασαν ήδη οι πρώτες πόσες είναι ώρες. Ναι. Δεν περιμένουμε κάτι αντίστοιχο, αυτό καταλαβαίνω μας λέτε κύριε Μετσετσίδου. Δεν φαίνεται κάτι ανησυχητικό μέχρι τώρα. Μάλιστα. Φαίνεται να εξελίσσεται ομαλά. Ομαλά. Θα περιμένουμε και σήμερα να δούμε μέχρι το βράδυ τι γίνεται. Μπορείτε να μπαίνετε να βλέπετε και εσείς. Ναι, μπαίνουμε, μπαίνουμε. Πώς δεν μπαίνουμε. Στην δική μας το αστεροσκοπείο. Μπορείτε να ξανατηλεφωνήσετε αν θέλετε το απόγευμα, υπάρχει πάντα κάποιος ευάρτητος. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά δεν φαίνεται να εξελίσσεται ανησυχητικά. Ωραία. Μένουμε και λοιπόν δεν σε είχε αυτή. Και προσεισμούς δηλαδή, είδα και τις προηγούμενες μήνες δεν είχε κάτι. Κάτι να προειδοποιήσει. Ναι. Κάτι να προειδοποιήσει. Οπότε δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό. Μάλιστα. Κυρία και Μετσετσίδου, σας ευχαριστούμε για τις πρώτες πληροφορίες. Ό,τι χρειαστούμε θα σας ξανακαλέσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εσείς. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Antennes 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.